Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, βρισκόμαστε σήμερα εδώ εκατοντάδες αντιπρόσωποι από κριτικούς συλλόγους, τμήματα έτη και επιτροπές αγώνα. Όλοι εμείς, οι χιλιάδες συνάδελφοί μας και οι κριτικοί σύλλογοι, οι επιτροπές που κινητοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, είμαστε η απόδειξη ότι η δύναμη βρίσκεται στους αγώνες. Είμαστε οι αποφασισμένοι να μεγαλώσουμε το αγωνιστικό μπλοκ, να ισχυροποιήσουμε τον αγώνα μας για σπουδές και τη ζωή που έχουμε ανάγκη. Ενάντια στην πολιτική κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μα τη στερεί. Είναι σήμερα εδώ οι φοιτητικοί σύλλογοι που μπήκαν μπροστά στη διοργάνωση του μεγάλου φοιτητικού συλλαλητηρίου στις 31 του Οκτώβρη, στο συλλαλητήριο που έγινε υπόθεση πάνω από 100 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά. Είναι εδώ αυτοί οι φοιτητικοί σύλλογοι που πρωτοστάτησαν στον κοινό συντονισμό για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, με τον ίδιο βηματισμό να οργανώσουμε την πάλη μα. Είναι εδώ οι φοιτητέ των πρώην ΤΕΗ από όλη τη χώρα που δίνουν τη μάχη για να ξεπεράσουν τα τεράστια προβλήματα που πρόκλησαν στις ζωές τους η δίθεν ανατοποίηση. Είναι εδώ εστιακοί φοιτητές που βαρέθηκαν να ακούν τις παχές υποσχέσεις και να μην παίρνουν καμία δέσμευση για τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν στα σπίτια τους, αποφασισμένοι να πετάξουν στα μούτρα της κυβέρνησης τις προτάσεις για ευθύνες με νίκια. Είναι εδώ επιτροπές φοιτητών που περιμένουν την μετεγραφή τους και ετοιμάζουν νέα απάντηση στην κυβέρνηση που νομίζω θα τους πετάξει έξω από τις σχολές τους. Είναι εδώ συνάδελφοι πρωτοετής που ξεκίνησαν το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, με όνειρα και προσδοκίες και δεν το βάζουν κάτω. Εδώ λοιπόν συναντιούνται οι πιο μαζικοί, οι πιο μαχητικοί και ζωντανοί αγώνες του τελευταίου διαστήματος. Το μαχητικό μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων που ενώνει τους φοιτητές στη συλλογική διεκδίκηση των σύγχρονων αγώνων μας, που πάει κόντρα σε όσους μας αστερούν, που πάει κόντρα στα παραμύθια της κυβέρνησης, την προσπάθεια της υποφάλησης, καταστολής και ενσωμάτωσης των αγώνων μας. Που παλεύει για τη μαζικοποίηση των φοιτητικών σπουδαστικών συλλόγων με ζωντανή λειτουργία, με μαχητική δράση, κόντρα στο συμβιβασμό, σπάζοντας τη λογική του τίποτα δεν αλλάζει και αποδεικνύοντας ότι όταν γινόμαστε πρωταγωνιστές, έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τα πάντα προς το καλύτερο. Που αντιμάχεται τον εκφυλισμό, την ανοργανωσιά για να αγκαλιάζει όλο και περισσότερους φοιτητές που μένουν ακόμα μακριά από τη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση. Που συμπολέπεται με το εργατικό κίνημα, στις απεργιακές μάχες, σε κάθε μικρό ή μεγάλο αγώνα. Κόντρα σε όσους μας θέλουν απομονωμένους, για να γνωρίζει κάθε φοιτητής όσο θα συναντήσει μετά το πτυχίο, να παλεύει από σήμερα για τα δικαιώματά του ως αφιερωμένος εργαζόμενος, για να έχει στήριγμα ο εργαζόμενος, ο σπουδαστής, ο πρακτικάριος στον χώρο δουλειάς του. Γιατί η βελτίωση της μόρφωσης της νέας γενιάς είναι υπόθεση και των εργαζόμενων γονιών μας. Γιατί η δύναμη της ενότητας όλων όσων πλήττονται είναι δύναμη ακαταμάχητη. Και σήμερα με την παρουσία μας εδώ αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να μετρήσουμε ακόμα περισσότερα βήματα. Να γίνουμε περισσότεροι οι σύλλογοι, οι επιτροπές, οι συνδικαλιστές, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που γνωρίζουν, συζητούν, κατανοούν ή προβληματίζονται γύρω από τις αιχμές, τα μέτωπα, τις διεκδικήσεις που έχει επεξεργαστεί το πανελλαδικό όργανο του μετώπου αγώνα σπουδαστών. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όποιος σήμερα αγανακτεί με το μέλλον που το ετοιμάζουν, να μην αποδεχτεί το μέλλον αυτό. Όποιος ανησυχεί για το πώς θα τα βγάλει πέρα στο κατά τα άλλα σύγχρονο και ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, να κάνει την ανησυχία αυτή όπλο διεκδίκησης για σπουδές πραγματικά σύγχρονες με βάση τις δυνατότητες που σήμερα υπάρχουν. Όποιος το παλεύει μόνος του, να ενώσει τη δύναμή του με τους συμφοιτητές του ενάντια στο κοινό μας αντίπαλο. Την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων του συστήματος που με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τσακίζουν τα δικαιώματά μας για την ανάπτυξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί δεν αντέχουμε άλλο να βάζουμε το χέρι στην τσέπη σε κάθε βήμα των σπουδών μας. Γιατί το 2019 δεν είναι φυσιολογικό να πληρώνουμε για αναλώσιμα απαραίτητα εγχειρίδια σημειώσεις, γιατί η νέα ακαδημαϊκή χρονιά βρήκε τις σχολές όλης της χώρας να φυτοζωούν, τα νεοειδηθέντα τμήματα, τα ανατοτεθειμένα τυλί, περί και άφησαν πίσω τους και όλα τα μεγάλα ιδρύματα να υπολειτουργούν με ελλείψεις που προσεγγίζουν το 50% σε διδακτικό προσωπικό. Άρα, αν η κυβέρνηση στα αλήθεια μοιάζεται για την παιδεία, να κόψει τώρα έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό, να αυξήσει τη χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών των ιδρυμάτων, στο νέο προϋπολογισμό που πρόκειται να συζητηθεί. Για να γίνουν δεκτές όλες οι μετεγγραφές, όλοι οι φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την πόλη τους να πάρουν το μάτι στην αιστεία, να καταργηθούν τα δίδακτα, να ενισχυθεί η στήριξη στους εργαζόμενους φοιτητές. Τέτοια μέτρα να πάρει η κυβέρνηση που λέει ότι πρώτο της μέλημα είναι η νεολαία και οι φοιτητές. Ο μεγάλος αγώνας που δίνουμε και αγκαλιάζει όλο και περισσότερους φοιτητές και συλλόγους έχει πετύχει ήδη έναν από τους σκοπούς του. Η κυβέρνηση,
Υπουργείο έχουν πάρει το μήνυμα από τις δεκάδες γενικές συνελεύσεις από την αρχή της χρονιάς, από τα μεγάλα φοιτητικά συλλαλητήρια, από το μεγάλο πανελλαδικό φοιτητικό συλλαλητήριο που δεν μπόρεσαν να κρύψουν, από τα δίκαια αιτήματα που οι φοιτητές πρωτοφωνάζουν. Γι' αυτό και την ίδια ώρα που φουντώνει ο αγώνας μας, φουντώνει και η προσπάθεια της κυβέρνησης αυτός να μπει στο γύψο. Σήμερα από εδώ οργανώνουμε τη συνέχεια της απάντησής μας για να κάνουμε το φόβο της πραγματικότητα και αξιοποιούμε τις ελπιδοφόρες ως τώρα διαδικασίες για να παλέψουμε πιο αποφασιστικά για φοιτητικό κίνημα πιο μαζικό, δυναμικό, αποτελεσματικό, κόντρα στο σύνολο της πολιτικής που μας τσακίζει. Για τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δικές μας ανάγκες. Γι' αυτό και μόνο όσο γινόμαστε περισσότερο όσο τα βάζουμε τα δικά του συμφέροντα, τόσο θα ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ικανοποίηση των διεκδικήσεών μας. Η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που πανηγυρίζει την ανάπτυξη και δίνει νέες διευκολύνσεις στο κεφάλαιο και στις μεγάλες επιχειρήσεις με το πρόσφατο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, την ίδια ώρα επικαλείται ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τις σχολές μας. Στο όνομα της κρίσης, στραγγάλισαν οικονομικά τις σχολές, πήραν τα αποθεματικά των ιδρυμάτων. Τους λέμε ξεκάθαρα και από αυτό εδώ το χρήμα ότι δεν θα πληρώσουμε με τις σπουδές και τη μόρφωσή μας τώρα για την ανάπτυξή τους. Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει νέα επίθεση με νόμο πλαίσιο για την παιδεία, εφαρμόζοντας όλους τους νόμους που δυσάρεσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αφού δηλαδή κατήργησε το πανεπιστημιακό άσυλο μέσα στο κατακαλόγερο, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα στην ισοτιμία πανεπιστημίων κολεγίων, τώρα ετοιμάζει διαγραφές φοιτητών, γενίκες διδάκτρων και βάσης εισαγωγής. Απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση στις σπουδές μας, στο τσάκισμα των όποιων δικαιωμάτων έχουν μείνει όρθια, απαντάμε ξεκάθαρα. Δεν μας κάνει το πανεπιστήμιο που έχουν φτιάξει. Απορρίπτουμε τη δίθεν αξιολόγηση και αυτονομία των ιδρυμάτων που έγιναν το όχημα για τη μείωση της χρηματοδότησης. Κανονικότητα σήμερα δεν είναι το πτυχίο να αποτελεί ένα ακόμα προσόν ανάμεσα στα πολλά που πρέπει να συγκεντρώσουμε την πληρωμή. Δεν είναι να πετυχαίνεται αναγκαία γνώση εκτός του πτυχίου. Σήμερα σύγχρονο και κανονικό είναι να υπάρχει ένα πτυχίο επιστημονικό αντικείμενο και όχι οι δεκάδες τίτλοι που έχουν δημιουργήσει με στόχο να παίρνουν πετσοκομμένες γνώσεις και σκόρπιες δεξιότητες και να συμπιέζουν τα δικαιώματα όλα προς τα κάτω. Πραγματική αναβάθμιση της παιδείας είναι το πτυχίο μας να συγκεντρώνει την απαραίτητη γνώση μέσα σε αυτό, να αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για να δουλέψουμε με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο αντικείμενό μας. Η ανάγκη για επιστημονική επιμόρφωση ανακαλύπτεται από το κράτος. Ξέρουμε καλά ότι απέναντί μας είναι η πολιτική κυβερνήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται με διαρκώς και νέες αναδιαρθρώσεις. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά οι νόμοι τους μένουν. Ακριβώς γιατί υπερασπίζονται την ίδια πολιτική. Η τωρινή και η προηγούμενη κυβέρνηση υλοποιούν πιστά τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνούν με την υποχρηματοδότηση, τη γενίκευση των διδάκτρων, την κατηγοριοποίηση, γι' αυτό άλλωστε και πολλαπλασιάζουν διετής και τριετής σπουδές. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος έτρεξε να εγγενιάσει το διάλογο για τις αλλαγές στην εκπαίδευση με τον Υπουργό Παιδείας. Απέναντι σε όλα αυτά και από τη σημερινή συνάντηση, ατσαλωνόμαστε, γινόμαστε πιο πολλοί και πιο αποφασιστικοί. Συνεχίζουμε τον κοινό συντονισμό ανάμεσα στους φοιτητές και στους φοιτητικούς συλλόγους για να γίνουν περισσότεροι αυτοί που θα πάρουν πάνω από την υπόθεση της οργάνωσης του αγώνα σε κάθε πόλη, κάθε ίδρυμα και κάθε τμήμα. Ενισχύουμε τις συνελεύσεις σε κάθε έτος, μήνυμα και κτίριο εστίας. Γιατί πρέπει να φτάσει σε περισσότερους φοιτητές το κάλεσμα. Πρέπει να γνωρίζουν περισσότεροι ότι υπάρχει διέξοδος για όσα σήμερα αντιμετωπίζουμε στις σπουδές και στη ζωή μας και αυτή είναι ο αγώνας για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Προετοιμαζόμαστε να δώσουμε νέα εγχειρή απάντηση απέναντι στο νόμο πλαίσιο της κυβέρνησης, όποτε αυτή τολμήσει να το φέρει. Δεν θα αφήσουμε να προχωρήσουν διαγραφές φοιτητών, να προσθεθούν άλλα εμπόδια στον δρόμο μας. Δεν ανεχόμαστε να συνδεθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση με τους όρους της αγοράς. Δεν ανεχόμαστε να βάζουν ως πρόστιμα την αξιολόγηση για να κάνουν τα πανεπιστήμια επιχειρήσεις. Δεν θα γίνουμε πελατεία στα μαγαζιά τους. Δεν θα γίνουμε εμείς το αυριανό ειδικευμένο δυναμικό στις ωρέξεις των αφεντικών με κουτσουρεμένα εργασιακά δικαιώματα και χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Δίνουμε μέχρι τέλους τη μάχη για την αύξηση της χρηματοδότησης για να ανακουφιστεί η εκρηκτική κατάσταση στις σχολές και στη φοιτητική μέρημνα. Διεκδικούμε αύξηση της χρηματοδότησης στο νέο κρατικό προϋπολογισμό που πρόκειται άμεσα να συζητηθεί. Παλεύουμε να λυθούν τώρα τα προβλήματα λειτουργίας των πρώην ΤΕΗ. Οι φοιτητές εκεί να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς πρόσθετα εμπόδια. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των φοιτητών να κάνουν τη μετεγγραφή τους, έτσι ώστε κανένας να μην καταλήξει τις σπουδές του. Τιμάμε το ζεσκωμό του Πολυτεχνείου, διδασκόμαστε από τα συμπεράσματά του, υπερασπιζόμαστε με τους αγώνες μας το άσυλο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι που αυτή τη στιγμή βγαίνουν μπροστά είναι αυτοί που αξιοποίησαν κάθε μορφή και το προηγούμενο διάστημα για να οργανώσουν τη δράση τους. Συνελεύσεις ετών, γενικές συνελεύσεις.
Έχοντας λοιπόν αποκτήσει πολύτιμη πείρα έως τώρα, μπορούμε να αναπτύξουμε ακόμα πιο πολύμορφη δράση, έτσι ώστε κανένας να μην μείνει μόνος του στην υπόθεση των σπουδών του. Η προσωπική μας ανησυχία για το πού θα σπουδάσουμε να συνδυαστεί με τη συλλογική προσπάθεια να γκρεμίσουμε τα εμπόδια που μπαίνουν στον δρόμο μας. Οι προβληματισμοί μας να βρίσκουν αποκούμπη στη δράση των κριτικών συλλόγων για να κάνουν κι άλλοι ένα βήμα πιο κοντά στη συλλογική διεκδίκηση. Μας απασχολεί ιδιαίτερα να γενικευτούν θετικά παραδείγματα κριτικών συλλόγων, όπως αυτό του Στεγιού των Κριτικών Συλλόγων των Ιαννίνων, που κινούνται με κατεύθυνση στην ολόκληρη αντιμετώπιση των αναγκών των φοιτητών, αντιπαλεύουν στην πράξη τη λογική που σήμερα καλλιεργείται, ότι δηλαδή αναψυχή, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες είναι πολυτέλεια, είναι εμπόρευμα και όχι ανάγκη που δεν μπορούμε εμείς να καλύπτουμε από την τσέπη μας. Γι' αυτό και σταθερά αγκάζουμε στα αιτήματά μας το ζήτημα για σύγχρονες υποδομές, εξοπλισμένες, για δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου των φοιτητών στον αθλητισμό, στην τέχνη, στην ποιοτική διασκέδαση, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ εμείς και οι οικογένειές μας. Στεκόμαστε στο πλευρό του ταξικού εργατικού κινήματος, του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου. Διαμορφώσαμε διεκδικήσεις ενάντια στο συγχρονισμένο κύμα επίθεσης στις σπουδές, το εργασιακό παρόν και μέλλον των νέων ανθρώπων. Σήμερα που δυναμώνει η προσπάθεια οι φοιτητές να μαθαίνουμε στην υποταγή, να συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα στο πανεπιστήμιο και αύριο στον χώρο δουλειάς, σήμερα που διαμορφώνονται οι σπουδές και τα πτυχία μας με τέτοιο τρόπο που να περιορίζουν τους ορίζοντές μας, να αξιοποιήσουμε όλη την πολύτιμη πείρα του εργατικού κινήματος για να δυναμώσει ο αγώνας μας. Ο κοινός συντονισμός να παίρνει σταθερά και πρακτική υπόσταση. Τα σωματεία εργαζομένων και οι φοιτητικοί μας σύλλογοι να αποκτήσουν σταθερή συνεργασία με την παρουσία των σωματείων στις σχολές, την πλατιά ενημέρωση για την κατάσταση και τις διεκδικήσεις του κλάδου, με διαμόρφωση ετοιμάτων για εμάς τους αυριανούς εργαζόμενους που θα ισχυροποιήσουν τις διεκδικήσεις μας. Παλεύουμε για την ειρήνη και τη φιλία των λαών ενάντια στην πολιτική των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπλέκει η χώρα μας όλο ένα και πιο βαθιά στους περιαλιστικούς σχεδιασμούς που στηρίζει τον πόλεμο, τον ξεριζωμό και την προσφυγιά. Είναι εξοπλιστικό η κυβέρνηση να βάζει τα παπαγαλάκια της να λένε ότι το αίτημα έξω από τον ΝΑΤΟ είναι ξεπερασμένο, την ίδια ώρα που ανανεώνει τη συμφωνία επέκταση των βάσεων, που νέα κύματα προσφύγων φτάνουν στη χώρα και λίγες μέρες πριν τη συγκλήρωση 46 χρόνων από το ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Δίνουν υπέροχα ποσά ετησίως για τις ανατολικές δαπάνες για να μας πείσουν μέσα από την εκπαίδευση ότι οι δολοφόνοι των λαών είναι περιστέρια της ειρήνης, βάζουν τα πανεπιστήμια μας να κάνουν έρευνα για τον ΝΑΤΟ και μεγάλα μονοπόλια, αλλά όσο κι αν λυσάνε η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα που πίνουν νερό στη ΣΥΠΑ και τον ΝΑΤΟ, δεν θα μας πείσουν να γίνουμε η γενιά της υποταγής στον πόλεμο. Ήταν καρφή στο μάτι της κυβέρνησης το μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στη νέα συμφωνία. Γι' αυτό και αφού δεν κατάφερε να το καταστήλει, το συκοφάντησε, το κοπήσε για δηλωτές. Ο εορτασμός του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου να γίνει, που πλησιάζει να γίνει ένα νέο ισχυρό μήνυμα εναντίον στα υπερπαιδευτικά σχέδια, άλλη μια απόδειξη ότι αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και δεν θα αφήσουμε να ληστοδένουν την τύχη μας στα συμφέροντά τους. Οι αξίες της νέας γενιάς, η αλληλεγγύη, η ειρήνη, η φιλία των λαών, να πάρουν συγκεκριμένη έκφραση μέσα στις σχολές μας, με πρωτοβουλίες, με ανάπτυξη των εξελίξεων, να αντιμετωπίσουμε άγνοια και διαφορία κατά τη συστηματική καλλιέργεια της αντίληψης ότι ο πόλεμος και η εξωτερική πολιτική δεν αφορούν τους νέους. Να ξεσκεπάσουμε την κυβέρνηση που έμαθε καλά από το ΣΥΡΙΖΑ και πασχίζει να μας πείσει ότι όλα, ακόμα και οι στρατιωτικές επεμβάσεις, γίνονται για το καλό μας. Να οργανώσουμε την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Να γίνουμε φράγμα στην ανάπτυξη του ρατσισμού και φασισμού που αποτελεί όπλο για την κυρίαρχη πολιτική. Αποκαλύπτοντας τις αιτίες που δημιουργούν τις προσφυγικές ροές και ενισχύουν το μίσος ανάμεσα στους λαούς, να προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν ώστε περισσότεροι να προβληματιστούν να εκφραστεί η αλληλεγγύη. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Αυτό το διάστημα μετράμε σημαντικά βήματα που αποτυπώνονται στις διαδικασίες μέσα σε τμήματα και σε έτη, στις διεκδικήσεις και στον αγώνα μας. Πρόκειται για βήματα που χρειάζεται να γενικευτούν, έτσι ώστε να αντιστραφεί η εικόνα που δείχνει ότι πολλοί συμφοιτητές μας μένουν έξω από τη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση, δεν μπορούν ακόμα να δουν τη διέξοδο στα προβλήματά τους, δεν πιστεύουν στη δύναμη που όλοι μαζί έχουμε. Καθένας από εμάς να συμβάλλει με την ευθύνη του ως φοιτητής, συνδικαλιστής για το πώς θα κάνουν και αυτοί το βήμα το επόμενο διάστημα. Δεν θα παραμυθιάζονται πια από την κυβέρνηση,
Μάκη, η ευθύνη των συνδικαλιστών που είμαστε και σήμερα εδώ, να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι σύλλογοι μας να ανοίξουν τον δρόμο και αποκλείεται η λειτουργία τους στη συμμετοχή περισσότερων φοιτητών στον προβληματισμό τους. Να συγκροτηθούν και σταθερά να λειτουργούν τα διοικητικά συμβούλια. Εμείς, εκλεγμένοι εκπρόσωποι των φοιτητών, να πούμε μπροστά για ό,τι υπάρχει ανάγκη, χωρίς καμία υποτίμηση σε όλα όσα καθημερινά συναντά ως εμπόδια στις σπουδές του κάθε φοιτητής. Το αίτημα, άλλωστε, για έκτακτο κονδύλι είναι αυτό που επιδιώκουμε να ικανοποιηθεί για να δοθεί μια πρώτη ανακούφιση στις τεράστιες ελλείψεις των σχολών μας. Να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία των γενικών συνελεύσεων με την καλύτερη προετοιμασία τη συζήτηση, τη θεματολογία και τη διαδικασία του. Να συγκροτήσουμε επιτροπές ετών ή τμήματων σε ενιαίους συλλόγους για να ριζώσει συζήτηση σε κάθε αμφιθέατρο. Να μαζικοποιηθούν οι αγώνες μας, να πάρουν κι άλλοι φοιτητές πάνω τους στην υπόθεση της οργάνωσης της μάχης στο έτος στο τμήμα. Να μεταξελιχθούν σίγουρα, γρήγορα, οι σύλλογοι των πρώην ΤΕΗ, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν από καλύτερη θέση να αποφασίζουν και να οργανώνουν τη δράση τους. Να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά τα εμπόδια που βάζουν οι συμβιβασμένες κυβερνητικές πλειοψηφίες συνδικαλιστών της ΔΑΠ και ΠΑΣ, τα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων, αναδεικνύοντας την επικοινωνιότητα της τάσης και των θέσεών τους, να μην αφήσουμε κανένα συμφοιτητή να επηρεαστεί από τον βρώμικο ρόλο τους. Να ξεσκεπάσουμε ότι από τις τάσεις τους ενάντια στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών, από το μέλλον τους ενάντια στους αγώνες, αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τους φοιτητές, γιατί είναι υπερασπιστές της πολιτικής που σήμερα μας τσακίζει. Συγκροτώντας επιτροπές που σταθερά θα βρούμε μέσα στο Σύλλογο, για το Σύλλογο, να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας ενάντια σε όσους θέλουν τους φοιτητές παθητικούς παρατηρητές ή χειροκροτητές της αντιλαϊκής πολιτικής. Ελπιδοφόρα παραδείγματα αυτής της προσπάθειας είναι οι φοιτητικοί σύλλογοι όπως αυτή του Πανεπιστημίου του ΔΕΑ, του ΠΑΜΑ, που παρά τα εμπόδια κυβερνητικών δυνάμεων και μετά από χρόνια μη λειτουργίας, πήραν αποφάσεις. Οι φοιτητικοί σύλλογοι που πέρσι και φέτος από την αρχή της χρονιάς βρίσκονται σε αγωνιστική πορεία, παλεύουν για πραγματικά σύγχρονες σπουδές, συσπηρώνονται στο ΜΑΣ, έχουν ως όπλο το διοικητικό του πλαίσιο να στηρίξουν ως φάρος την πορεία αλλαγής του σχετισμού στους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους. Να φτάσει πλατιά το παράδειγμά τους, να μαζικοποιηθούν και να ζωντανεύσουν το όνομα του συλλόγου και διεκδικήσεις του, παίζοντας τον ουσιαστικό τους ρόλο, την οργάνωση της πάλης για αυτά που έχουμε ανάγκη. Να εξασφαλίσουμε την ενότητα των φοιτητών, των συλλόγων ενάντια σε αυτή την πολιτική και για να γίνουν πράξεις και διεκδικήσεις μας. Λογικές που προτάσουν την ενότητα ανάμεσα στις παρατάξεις με σκοπό να αντιπαρατεθούν με έναν υπουργό ή πλευρές νομοσχεδίων, όχι όμως το κεντρικό στίγμα τους, είναι αυτές που έδωσαν στο φοιτητικό κίνημα την αρνητική του πείρα, είναι αυτές που καλλιέργησαν απογοήτευση, εφησυχασμό μπροστά στην εναλλαγή προσώπων ή κυβερνήσεων, αλλά όχι πολιτικής, είναι αυτές που οδήγησαν σε ήττα. Και με τέτοιου τύπου λογικές, το κόμμα της προηγούμενης κυβέρνησης προσπαθεί να αξιοποιήσει τους αγώνες που σήμερα δίνουμε για να εξαρνηστεί. Να μαζέψει τα σάλια του ο ΣΥΡΙΖΑ από τον αγώνα που σήμερα δίνουμε. Δεν θα βρείτε κανένα υποστήριξη μέσα στις σχολές μας. Μέχρι πέρυσι απαντούσε με μάτια χημικά και συλλήψεις φοιτητών και φέτος καταγγέλει την καταστολή και την κατάργηση του ασύλου που πρώτος ξεκίνησε με το πόρισμα Παρασκευόπουλου. Η προσπάθεια να συγκοφαντηθεί το φοιτητικό κίνημα θα πέσει στο κενό. Υπερασπιζόμενοι μέχρι τέλος τα δικαιώματά μας, κάνουμε κουρελόχρητο τον νόμο για το άσυλο. Τα προσχήματά τους δεν πείθουν κανέναν. Βλέπουμε πολύ καθαρά ότι στόχος τους είναι να περνούν τα μέτρα που μας καθυλώσουν στην αμορφωσιά και την μισοδουλειά, χωρίς αντιδράσεις. Είναι το λιγότερο προκλητικό να κάνει λόγο η κυβέρνηση για ακραίες μειοψηφίες που βάζουν εμπόδια στις σπουδές των φοιτητών και τις οικογένειές τους που πληρώνουν, όταν η πολιτική της πετάει έξω από τις σχολές όλους εμάς που δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Τους μη μετεγραφέτες, τους εστιακούς, όταν το πτυχίο μας δεν κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτά είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε, δυναμικά δίνοντας το τελευταίο διάστημα σκληρή μάχη ενάντια στην πραγματική μειοψηφία, τα επιχειρηματικά συμφέροντα που εξυπηρετούνται από τις αλλαγές που δρομολογεί η κυβέρνηση. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι επιτροπές ετών, τμήματων, οι επιτροπές αγώνων που σπηρώνονται στο ΜΑΣ μέσα σε αυτή τη δεκαετία της ύπαρξής του. Όλοι όσοι είμαστε σήμερα εδώ, ξέρουμε καλά ότι είμαστε πολλοί όσοι δεν μπορούμε να σπουδάζουμε άλλο και να ζούμε με αυτές τις συνθήκες. Ξέρουμε ότι μπορούμε σήμερα να κατακτήσουμε σύγχρονες σπουδές με δικαιώματα ενάντια στην πολιτική κυβερνήσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλων επιχειρηματιών. Τα 10 χρόνια ύπαρξης και δράσης του μετώπου αγώνα σπουδαστών, η αύξηση της εισπήρωσής του, το διεκδικητικό του πλαίσιο αποτελούν εφόδια για να μετρήσουμε.